Οι αρχές της Τουρκίας διέταξαν τη σύλληψη 1.112 προσώπων που βαρύνουν υποψίες ότι συνδέονται με το δίκτυο του αυτοεξόριστου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Ισλαμιστή Ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, στον οποίο η κυβέρνηση στην Άγκυρα προσάπτει πως ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016, μετέδωσε το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk. Η επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν εξαπολύσει οι ιδιοκτικές αρχές της Τουρκίας μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 250 άνθρωποι. Ο Γκιουλέν, πρώην σύμμαχος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρνείται ότι είχε την παραμικρή ανάμειξη στην απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης. Σύμφωνα με το CNN Turk, η επιχείρηση έχει επίκεντρο την πρωτεύουσα Άγκυρα, αλλά διεξάγεται σε συνολικά 76 επαρχίες της χώρας. Δεν μεταδόθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Πάνω από 77.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί εν ώψη της προσαγωγής τους σε δίκη μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και οι επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων γίνονται μαζικές συλλήψεις έχουν μετατραπεί σε ρουτίνα. Οι αρχές έχουν καθαιρέσει από πέμψη ή θέση σε διαθεσιμότητα 150.000 κρατικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς και αστυνομικούς.